ΕΡΤ 2, ραδιοφωνικό σταθμό Ηρακλείου. Μετά ακολουθούν κάποια προσωπικά, πορτρέτα δηλαδή. Ο Ατέλειωτος Δρόμος, ένας διπλός δίσκος, όπου μέσα έχει πια τραγούδια, τα έκανα τελείως έτσι, πανηγύριζα τα 15 χρόνια μου στο τραγούδι. Και έχει τραγούδια των Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκου, Χατζινάσιου, Μούτσι, Σαββόπουλου, Πλάτωνος, παλιών Γιαννίδη, Ατίκ, Θεοφανίδη, ξένα τραγούδια όπως του Ζακ Μπρέλ στα γαλλικά, του Γκέρσουιν στα αγγλικά jazz με τους Σφίγγς που τραγουδάω, ισπανικά τραγούδια. Είναι ένας δίσκος που ήταν σαν να τραγουδάω στο σπίτι μου. Τελικά ήταν ένα πολύ κέφιμο πράγμα, το έκανα, ευχαριστήθηκα. Εγώ θα έλεγα πρωτού συνεχίσουμε να διαλέξει ένα τραγούδι από το Ατέλειωτο Δρόμο και να τα ακούσουμε αμέσως. Ναι, θα ήθελα, μια και ξέχασα τον αγαπημένο μου Βαγγέλη του Παπαθανασίου, που έχω ένα τραγούδι του μέσα, να ακούσουμε το τραγούδι του Βαγγέλη σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, το Λες. Ακολουθεί μια δουλειά πολύ σημαντική για μένα, γιατί ως τώρα είχα κάνει, ξέχασα βέβαια να σου πω το Καλά είναι και έτσι, που είναι ένας δίσκος πάλι με τραγούδια διαφόρων συνθετών μέσα. Από αυτόν διαλέγω έτσι ένα τραγούδι, το «Δεν είναι η αγάπη ζωγραφιά» του Γιάννη Σπανού, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Επιλεκτικά τα τραγούδια για να δίνω στίγμα του δίσκου. Δεν είναι η αγάπη ζωγραφιά τα χρώματα να αλλάξεις. Δεν είναι αστέρι ο καημός τη μέρα να κρυφτεί. Ούτε παιχνίδι η καρδιά στην άμμο για να γράψεις. Δεν είναι η αγάπη ζωγραφιά, σου το έχω ξαναπεί.
της νύχτας οι φωνές στα σπίτια που παλιώνουν. Παράθυρα κλειστά σε πνίγουν στο λαιμό. Ας είτε μια φορά ακόμα να σε δω, την ώρα αυτή που σε σκιές τα λάθη μεγαλώνουν. Δεν είναι η αγάπη ζωγράφια τα χρώματα να αλλάξεις, δεν είναι αστέρι ο καημός τη μέρα να κρυφτείς, ούτε παιχνίδι η καρδιά στην άμμο για να γράψεις. Δεν είναι η αγάπη ζωγραφιά, σου το έχω ξαναπεί. Της νύχτας οι φωνές του δρόμου το φανάρι, ποιος ξέρει που γυρνάς, που να έρθω να σε βρω. Ας είτε μια φορά ακόμα να σε δω, να δεις το δρόμο μου μπροστά, μαζί σου να με πάρεις. Καταλήγουμε λοιπόν σε μια δουλειά που κάνω μια δουλειά πια ολοκληρωμένη με τη Λίνα Νικολακοπούλου, που συνεργάζομαι από χρόνια τώρα, και βγαίνουν τα κανονικά. Ο δίσκος σε μουσική του Σταμάτη του Κραουνάκη και στίχους της Λίνας, όπου για μένα είναι μια συνεργασία με νέους ανθρώπους πάνω στη νέα αυτή φόρμα που παίρνει πια σήμερα το ελληνικό τραγούδι, που δεν απέχει πάρα πολύ από την παλιά, αλλά είναι πραγματικά κάτι καινούριο. Και σε μια τελευταία δουλειά που ήταν βέβαια δουλειά παλιά που βγήκε, τώρα κυκλοφόρησε σε δίσκο. Έχω κάνει ένα μουσικό παιχνίδι με τον Σπύρο το Σακά, όπου τραγουδάμε τραγούδια από Μαντριγάλια, Μπαχ. Είναι μια δουλειά που είχαμε κάνει για το ραδιόφωνο, μέχρι και Τσιτσάνι, που είχε πολύ καλές κριτικές και αγαπήθηκε από τον κόσμο. Είναι και αυτός ένας διπλός δίσκος. Σίγουρα έχω ξεχάσει κάποιους δίσκους, διότι έχω τραγουδήσει πάνω από 450 τραγούδια όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν μπορώ να με. Πρέπει να κάτσω να μετρήσω τους δίσκους ένα-ένα που έχω βγάλει. Σίγουρα θα έχω ξεχάσει κάποιους αγαπημένους συνθέτες, ζητάω συγγνώμη. Και τίποτα δεν. Στα σίγουρα τίποτα δεν ξεχωρίζω. Ό,τι έχω πει, το έχω αγαπήσει. Για να μπω, θα το πω. O Jesu, o Meister, zu helfen zu dir. O Jesu, o Meister, wir heilen mit zwachem, doch wenn singen Frieden. O Jesu, o Meister, o Jesu, o Meister, zu helfen zu dir. O Jesu, o Meister, wir heilen mit zwachem, doch emsigen Frieden. O Jesu, o Meister, zu helfen zu dir. Η Δήμητρα Γαλάνη όμως θα είναι μαζί μας και στην ερχόμενη εκπομπή. Ήταν τα δικά μας τραγούδια. Έλληνες συνθέτες, στιχουργοί, ερμηνευτές. Το ελληνικό τραγούδι από παλιά μέχρι σήμερα. Την εκπομπή ετοιμάζει για την ΕΡΤ 2 Ηρακλείου ο Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Μαζί μας σήμερα στον ήχο η Εφη Βαρβεράκη. Jesu, o Meister, zu helfen zu dir.